Φίλοι και φίλες, γεια χαρά, Jimmy.gr. Εύχομαι να σας βρίσκω όλους δυνατούς και power. Λοιπόν, επί την αφορμή από ένα σχόλιο που μου άφησε ένας φίλος και με ρωτάει πως σκέφτεται να αγοράσει ένα μεταχειρισμένο 1000W Fat Bike με 10.000 χιλιόμετρα. Απάντησα στο σχόλιο στο YouTube, αλλά πρέπει να δώσω και λίγο πιο πολύ λεπτομέρεια για να καταλάβουμε κάποια πράγματα, τι σημαίνει Hub Motor, για να είμαστε σίγουροι πόσο αλήθεια ένα Hub Motor μπορεί να αντέξει, πόσα χιλιόμετρα δηλαδή. Υπάρχει ημερομηνία λήξης ή δεν υπάρχει. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, απάντησα στο σχόλιο, δεν θυμάμαι το όνομα του φίλου τώρα που άφησε το σχόλιο, και του είπα πως δεν πρέπει να έχεις κανένα πρόβλημα, γιατί εάν έχει κάποιο πρόβλημα θα το καταλάβεις κατευθείαν πως δεν θα δουλεύει καλά. Τώρα, η διαφορά με τα μεσαία στριβής είναι πως τα μεσαία στριβής, παιδιά, εξαρτούνται από πιο πολλά εξαρτήματα. Δηλαδή, ένα μοτέρ hub είναι πολύ απλό. Είναι μαγνητικό ή έχει και τρία μέσα γρανάζια που είναι σχεδόν το ίδιο, είτε gear ή gearless. Το μεσαία στριβής έχει πολλά εξαρτήματα. Το ένα δηλαδή βοηθάει το άλλο και εκεί θα υπάρξει κάποια τριβή και ίσως χρειάζεται πιο πολύ συντήρηση και ίσως σου βγάλει κάποια προβλήματα πιο γρήγορα. Αλλά στα 250W, ναι, θα πω πως ένα μεσαία στριβής έχει πιο πολύ δύναμη από ένα hub motor, έτσι. Αλλά η τιμή έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, εάν για παράδειγμα ένα hub 250W λέμε τώρα κάνει 100 ευρώ, ένα μεσαία στριβής 250W κάνει 400 ευρώ. Τώρα θα μιλήσουμε για τα hub. Τι μπορεί δηλαδή να πάθει ένα hub motor? Ένα πράγμα ή δύο είναι που μπορούν να συμβούν σε ένα hub motor ή και στο μεσαία στριβής. Για να αποφύγεις κάποια ζημιά, θα προσπαθήσεις να αποφύγεις όσο πιο πολύ γίνεται, ή μάλλον 100% σε ανηφόρα, όταν είσαι στάσιμος, να δίνεις γκαζάκι ή να αρχίζεις με υποβοήθηση. Γιατί όταν εσύ δίνεις υποβοήθηση ή γκαζάκι, άσχετα εάν είναι μεσαία στριβής ή hub, αλλά ειδικά στα hub, αυτή η ενέργεια πρέπει να ελευθερωθεί. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Είσαι σταματημένος σε μία ανηφόρα, δίνεις γκαζάκι ή αρχίζεις πετάλι με υποβοήθηση και ζορίζεις πολύ το μοτέρ. Εάν η ενέργεια δεν φύγει από το μοτέρ, μέσα το μοτέρ αποτελείται από πάρα πολλά μικρά πινία. Μπορεί να σου κάψει ένα πινίο. Φτιάχνεται, βεβαίως και φτιάχνεται, αλλά μάλλον αξίζει να αγοράσεις ένα καινούριο μοτέρ παρά να το φτιάξεις. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στα μεσαία στριβής, δηλαδή να σου καεί ένα πινίο. Γι' αυτό σε μία ανηφόρα θα έχουμε μία ταχύτητα 6 με 8 χιλιόμετρα και μετά θα δώσουμε γκαζάκι ή υποβοήθηση για να ελευθερωθεί η ενέργεια που δέχεται το μοτέρ από την μπαταρία. Αυτό είναι το πιο συχνό που μπορεί να σου βγάλει ένα πρόβλημα στο hub motor. Σπάνιο, αλλά μπορεί να γίνει. Τώρα, εάν μιλάμε για συστήματα άνω των 60V, δεν έχεις πρόβλημα γιατί έχεις πάρα πολύ δύναμη και το μοτέρ θα δώσει την ενέργεια και θα τσουλήσεις θες δε θες. Αλλά κάτω από 500W είναι καλά, στην ανηφόρα ειδικά, να έχουμε αναπτύξει μια ταχύτητα 6 με 8 χιλιόμετρα και μετά να δώσουμε υποβοήθηση ηλεκτρική ή γκαζάκι. Το άλλο που μπορεί να συμβεί, να σου βγάλει κάποιο πρόβλημα στα hub, είναι στο σημείο που έρχεται το καλώδιο και κάνει επαφή μέσα στο μοτέρ. Αυτό μπορεί να έχει κάποια φθορά στο χρόνο και θα το καταλάβεις ειδικά εάν η οθόνη σου βγάζει error 21. Αυτό πάει να πει πως ο ελεγκτής δεν παίρνει σωστά το σήμα και σε κάποιες λακκούβες θα κάνει πολλές διακοπές. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε σίγουροι πως το καλώδιο που έρχεται από τον controller και πηγαίνει στο hub να είναι σε καλή κατάσταση, να το κοιτάμε δηλαδή που και που, γιατί όλα χαλάνε, έτσι. Και στα μεσαία στριβής θα πρέπει να ελέγξεις την αλυσίδα σου, γιατί αυτή τραβάει το πιο πολύ ζόρι βασικά. Αυτές είναι οι περιπτώσεις που μπορούν να δημιουργήσουν ένα πρόβλημα σε ένα hub motor. Τα hub motor, παιδιά, εγώ άνετα σας λέω πως είναι για 100.000 χιλιόμετρα. Δεν έχουν δηλαδή κάποιο θέμα συντήρησης, έτσι.
Ακόμα ένα θέμα που μπορεί να προκύψει, ίσως μπορεί να είναι, εάν ο controller πάρει μέσα υγρασία, να κάνει κάποια, δηλαδή να χαλάσει η ισορροπία στα volt που μεταδίδει σε ενέργεια στην μπαταρία και να σου κάψει ένα πινίο. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε το ποδήλατο στη βροχή ειδικά, γιατί ο controller, ναι, μπορεί να σου κάνει κάποια τέτοια βλάβη, ίσως πιο εύκολα και από την ανηφόρα που ανέφερα πριν. Αλλά νομίζω το πιο συχνό που μπορείς να πάθεις σε ένα hub motor είναι όταν είσαι σε μια ανηφόρα και αν είσαι και βαρύς, έτσι, δεν έχεις αποκτήσει μια ταχύτητα τουλάχιστον 6 με 8 χιλιόμετρα και όλη η ενέργεια από τον controller πάει στο motor και δεν ελευθερώνεται, δεν φέρνει δηλαδή γύρω η ρόδα, αυτή η ενέργεια μέσα μπορεί να σου τεινάξει ένα πινιάκι και θα καταλάβεις πως το motor δεν θα δουλεύει. Okay. Η άλλη περίπτωση είναι η υγρασία στο controller να δίνει λάθος εντολές στο motor και να σου δημιουργήσει πάλι ένα θέμα με το πινίο. Εκτός από αυτά, είναι σκυλιά, δεν παθαίνουν τίποτα και τα μεσαία στριβής είναι σκυλιά, αλλά λόγω που έχουν πολλά εξαρτήματα σαν ένα motor, έχουν πιο πολλές φθορές πιο γρήγορα από ένα hub. Το hub έχει, δεν έχει γρανάζι, εγώ προσωπικά θεωρώ 100.000 χιλιόμετρα, μπορεί και παραπάνω, μπορεί και ποτέ. Μπορεί δηλαδή το ποδήλατό σου να σαπίσει, να το πετάξεις και το hub motor να δουλεύει μια χαρά. Αυτή είναι η απάντηση για το φίλο μου. Sorry φίλε, δεν θυμάμαι το όνομά σου που άφησε ένα σχόλιο. 10.000 χιλιόμετρα για ένα ηλεκτρικό ποδήλατο είναι τίποτα. Πίστεψέ με, είναι τίποτα. Τώρα, σε τι κατάσταση είναι η μπαταρία, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, θα το καταλάβεις. Και αν θες να δεις παρενέργειες που μπορεί να κάνει μια μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη μέσα στα στοιχεία, ρίξε μια ματιά στο προηγούμενο βίντεο που άφησα. Λοιπόν, αυτά θα μοιραστώ μαζί σας. Αυτή είναι η απάντηση που δίνω στο φίλο μου και για όσους έχετε απορίες πόσο μπορεί ένα hub motor να κρατήσει, κρατάει παιδιά πάρα πολλά χρόνια. Αρκεί να το προσέχεις, να μην το κοπανάς σε πεζοδρόμια, ειδικά εάν δεν είναι fat bike, γιατί το fat bike απορροφά πιο καλύτερα ό,τι και να του κάνεις, ενώ ένα κανονικό λάστιχο δεν είναι καμία σχέση με ένα fat bike. Και έτσι, για να το κλείσω, θα πω ότι προσέχεις θα σου κρατήσει πιο πολύ. Για να φανταστείτε, εγώ αυτό το ποδήλατο δεν το πήγα ποτέ βόλτα σε βροχή. Είναι αδιάβροχο, είναι, αλλά δεν θα το ρισκάρω. Και να πω και κάτι άλλο ρε μάγκες, για ποιο λόγο να κάνω βόλτα στη βροχή? What am I, crazy or something? Λοιπόν, σύντομα καινούριο βιντεάκι. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και για τα σχόλια και για τις εγγραφές. Να είστε καλά, να περνάμε καλά, τα καλύτερα έρχονται. Και κάτι ακόμα, φοράμε κράνος πάντα και κάνουμε τη ζωή μας βόλτα. Jimmy Boy GR, τα hub είναι σκυλιά, μην αγχώνεστε. Απλά στην ανηφόρα να έχετε μία ταχύτητα 6 με 8 χιλιόμετρα και όλα θα πάνε τέλεια. Τα λέμε στο επόμενο.